Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είναι θεωρητικό το σημερινό μας βίντεο, όμως θέλει να είναι ουσιαστικό και θέλει να είναι ενδυναμωτικό. Σταμάτα να κλαίγεσαι και ανάλαβε δράση. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Πολύ συχνά είμαστε πολύ πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε αρνητικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το να είναι κάποιος ενοχλητικός προς εμάς, όσον αφορά στο να συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Τι γίνεται όμως όταν είμαστε εμείς αυτοί που δυσκολεύουμε τη δική μας ζωή, ε? Ξέρετε ότι λαμβάνω καθημερινά πολλά email και πολλά μηνύματα στα διάφορα messengers που έχω στα κοινωνικά δίκτυα. Στο facebook, όπου έχω χωρίς υπερβολή πέντε messengers επειδή... Όταν είχε γίνει περισσότερος ο κόσμος που μου ζητούσε, που με έκανε έτοιμα φιλία στο facebook ακόμη τότε δεν υπήρχε ε, δεν υπήρχαν ούτε οι επαγγελματικές σελίδες, ούτε η έννοια των ακολούθων. Έτσι είχα ανοίξει τρία προφίλ προκειμένου να κάνω φίλους όλους όσοι μου έστειλαν αιτήματα φιλίας. Πλέον δεν μπορώ να κάνω κανέναν φίλο, είναι και τα τρία προφίλ γεμάτα, αλλά υπάρχουν οι ακολούθοι που μπορούν να βλέπουν τις αναρτήσεις μου και έχω και τις σελίδες. Οπότε, οπότε πέντε, messenger εκεί, ένα messenger στο Instagram, ένα messenger στο Twitter, ένα messenger στο LinkedIn, είναι και τα διάφορα messengers με τον τηλεφωνικό μου αριθμό, ο οποίος είναι ο ίδιος από το 1996. Να μην σας τα πολυλογώ και το email μου, να μην σα τα πολυλόγω, λαμβάνω πληθώρα μηνυμάτων καθημερινώ και ε, παίρνω την αφορμή μέσα από αυτό το βίντεο να πω ότι αν μου, μου ξεφεύγει κάποιο μήνυμα, δι, δώστε μου λίγη συμπάθεια και κατανόηση, γιατί είναι πάρα πολλά. Και επειδή πρόκειται για προσωπικά σας δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσω, να τα διαχειριστεί κάποιο άλλο. Άρα τα κοιτάζω αποκλειστικά μόνη μου και γι' αυτό κάποια μου ξεφεύγουν ή σε κάποια αργό πολύ να απαντήσω. Ένα κυρίαρχο θέμα που υπάρχει σε αυτά τα mail που λαμβάνω είναι το θέμα του κλαψίματος. Του να είναι κάποιος κλαμένος και να νιώθει άτυχος και να μου στέλνει email ή να μου στέλνει μηνύματα προκειμένου να μου κλαφτεί. Εννοείται ότι δεν είναι όλα τα email και τα μηνύματα έτσι, αλλά υπάρχει σημαν, στατιστικά σημαντικός αριθμός ανθρώπων που μου στέλνουν μηνύματα, όχι γιατί θέλουν να, πάρουν κάποιες, να, να θέσουν κάποια ερωτήματα και να πάρουν κάποιες απαντήσεις που να είναι χρήσιμες για την προσπάθεια την προσωπική που κάνουν, τον πνευματικό αγώνα, την ψυχοεκπαιδευτική προσπάθεια να είναι χρήσιμα στη ψυχοθεραπεία τους για παράδειγμα, αλλά μου στέλνουν email προκειμένου να καταγράψουν σε μεγάλη έκταση και με πολλές λεπτομέρειες τα βάσανά τους και τα προβλήματά τους και όταν απαντάω και εισηγούμε κάτι παίρνω συχνά την απάντηση είμαι πολύ άτυχη, είμαι πολύ άτυχος, Τίποτα δεν μου βγαίνει. Μα γιατί να είμαι τόσο άτυχη, για, γιατί να είμαι τόσο άτυχος. Μια κοπέλα χθε το βράδυ συγκεκριμένα τη έγραψα. έγραψας διαβάσω ακριβώς τι τις έγραψα. Δεν θα, δεν θα αποκαλέ, αποκαλύψω το, το θέμα που την απασχολεί, γιατί ε, πρόκειται πολύ, για, για ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο θέμα. Της έγραψα. Την τύχη μας μόνη μας τη φτιάχνουμε. Και συνεχίζοντας με αυτή την πορεία που έχεις, προδιαθέτεις την τύχη σου να είναι κακή. Η κοπέλα αυτή έχει κάνει μία γνωριμία με έναν άνθρωπο που εκ των υστέρων έχει αντιληφθεί ότι είναι επικίνδυνος. Και παρόλα αυτά, αντί να σταματήσει αυτή τη γνωριμία, αντί να προστατεύσει τον εαυτό του και να νιώσει ευγνώμων που νωρί ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ανταυτού θέλει να βρει τρόπο να συνεχιστεί αυτή η γνωριμία και ως διαμαγείας να εξαφανιστούν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του ανθρώπου με τον οποίο συναντιέται, γιατί λέει να είναι τόσο άτυχη όταν είχε ερωτευτεί στο παρελθόν άλλου να μην την ήθελαν και τώρα που ερωτεύτηκε με ανταπόκριση αυτό να είναι ακατάλληλος. Και γιατί να είμαι άτυχη, προσπαθούσα να την πείσω για αρκετή ώρα ότι πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό τη, ότι πρέπει να προστατεύσει τη ψυχική και συναισθηματική τη ακαιρεότητα, ακόμη και τη σωματική τη ακαιρεότητα, και αυτή προσπαθούσε να με πείθει πω είναι άτυχη. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι. Και δεν λέω πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, λέω πώς ζούμε τη ζωή μας έτσι, γιατί αυτή η συνομιλία, όπως και άλλες, με έκανα να ανατρέξω σε παλαιότερες δεκαετίες της δικής μου ζωής. Η αλήθεια είναι ότι από τα 30 μέχρι τα 40 περίπου, για μια δεκαετία, ήμουνα σε παρόμοιο mode, <laughs> ήμουνα σε παρόμοιο τρόπο λειτουργίας έκανα αυτά που θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνω, τις ευθύνες μου και τις υποχρεώσεις μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, στο σπίτι μου, αλλά ήμουνα απεπισμένη ότι ήμουνα άτυχη. Και κλεγόμουνα στον εαυτό μου και στις λίγες φίλες που είχα, στους λίγους φίλους που είχα, για το ότι τι άδικη που είναι αυτή η ζωή, είναι πολύ άδικη η ζωή μου και σκεφτόμουν ότι ήταν πολύ τραγικό, τον εαυτό μου κοροϊδεύω και μιλάω έτσι, ε, αυτός αυτό αρκάζομαι, και ότι ήταν πολύ τραγικό που εγώ ενώ ερχόντουσα στο γραφείο ένα σωρό άνθρωποι και τους βοηθούσα να βρουν την αγάπη και τον έρωτα και τη συντροφικότητα, εγώ να είμαι μόνη μου και να είμαι δυστυχισμένη και δεν με θέλει κανείς και δεν με αγαπάει κανείς και δεν μου βγαίνει τίποτα. Είχα και εγώ τα μου, μην νομίζετε... Όχι με συγκεκριμένο άνθρωπο. Είχα λίμερα σχετικά με τον έρωτα. Μην νομίζετε ότι και εγώ δεν έχω περάσει από αυτή τη φάση στην οποία φαντασιωνόμουν και ονειρευόμουν ότι η ευτυχία και η χαρά θα ερχόταν μόνο μέσα από ένα έρωτα με ανταπόκριση. Γελάω τώρα. Γελάω. Τότε όμως δεν γελούσα καθόλου. Κλεγόμουνα. Δεν έκλεγα. Κλεγόμουνα. Έχει διαφορά το κλαίγομαι από το κλαίο. Κλαίο σημαίνει νιώθω πόνο και εκφράζω το συνέστημα της λύπης, το βγάζω με τα δάκρυα μου έξω από τον οργανισμό μου, ανακουφίζομαι και μετά ανασκουμπώνομαι με για να επιλύσω τα προβλήματά μου. Κλαίγομαι σημαίνει καθυλώνουμε σε μία συνθήκη μιζέριας. Μίζερη, δυστυχία στα αγγλικά παίρνω το ρόλο του καημένου, της καημένης, παίρνω το ρόλο του αδικημένου, της αδικημένης, παίρνω το ρόλο του έκτοτου από την κοινωνία και νιώθω και υποθέτω αυθαίρετα, εντελώς αυθαίρετα, ότι όλοι οι άλλοι είναι τυχεροί και εγώ είμαι άτυχος. Ότι όλοι οι άλλοι καλά την έχουν και εγώ δεν την έχω καλά. Και μπορεί να είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και συνθήκη από τους ανθρώπους που φθονώ, ή ζηλεύω ή θεωρώ ότι είναι καλύτερα από μένα, αλλά επειδή έχω μια τόσο παραμορφωμένη εικόνα του εαυτού μου, της ζωής μου και της σχέσης μου με τον εαυτό μου, θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά και μόνο εγώ είμαι σκατά. Λοιπόν, shit happens. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. Shit happens. Δύσκολα πράγματα συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Επίση είναι δύσκολη καιρή για πρίγκισπε και για πριγκίπισε. Δεν είναι εύκολη καιρή. Δεν είναι εύκολε οι ανθρώπινε σχέσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά στην εποχή μα. Είναι δύσκολα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι αν κάποιο είναι ερωτευμένο με ανταπόκριση και έχει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που τον θέλει και θέλει να τον άλλον και θέλονται και κάνουν καλό σεξ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι έχει την τέλεια ζωή. Δεν ισχύει αυτό. Αν μη τι άλλο, μέσα από ένα σωρό ιστορίες που έχουμε διαβάσει εδώ στο κανάλι, θα πρέπει ή θα έπρεπε να το είχαμε συνειδητοποιήσει, να το είχαμε αντιληφθεί, να το είχαμε καταλάβει, ότι όλες οι φάσεις της ζωής του ανθρώπου, όλες οι συνθήκες έχουν και τα πάνω τους και τα κάτω τους, και τα καλά τους και τα κακά τους. Πιστεύω ακράδαντα πως την τύχη μας μόνοι μας τη φτιάχνουμε. Το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τώρα, είναι σε ποια οικογένεια έχουμε γεννηθεί και κάτω από ποιε συνθήκε έχουμε ανατραφεί. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Όταν ήμασταν μικροί, δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε γιατί ήμασταν μικροί και ανίσχυροι και δεν είχαμε τη δύναμη να αλλάξουμε. που θέλουν να αλλάξω οικογένεια, θέλουν να αλλάξω γονεί, θέλουν να αλλάξω οικογενειακό περιβάλλον κλπ, κλπ. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμω που έχουμε ενηλικιωθεί, που έχουμε υποτίθεται αναλάβει εμείς ήδη την ευθύνη του εαυτού μας, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Και μπορούμε να ανατρέψουμε αρνητικά στοιχεία που μας συμβαίνουν. Έχουμε τις γνώσεις και όσοι είμαστε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι τις αποκτούμε καθημερινά αυτές τις γνώσεις για το πώς αντιμετωπίζονται καταστάσεις δύσκολες για το πώς αντιμετωπίζονται ψυχικές διαταραχές που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος όπως είναι η κατάθλιψη, η μια χώδης διαταραχή ή μια άλλη οποιαδήποτε διάγνωση. Έχουμε τα εργαλεία της ψυχοθεραπείας, της ψυχοφαρμακοθεραπείας, έχουμε γνώσεις, καταπολεμούμε τα στερεότυπα για το πώς να παίρνει κάποιο επαγγελματική βοήθεια κλπ. Δεν είναι όπως παλιά δεν είναι πρέπει όπως πριν 50 χρόνια που η λέξη ψυχολόγος ήταν ταμπού και η λέξη ψυχίατρος ήταν ακόμα μεγαλύτερο ταμπού. Έχουν αλλάξει εποχές. Και επίσης μέσα από τα εργαλεία που παίρνουμε εδώ τα ψυχοεκπαιδευτικά έχουμε τον τρόπο πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν φταίμε εμείς για όσα κακά μας έχουν συμβεί όταν ήμασταν ανήλικοι, για όσα τραύματα έχουμε βιώσει, τα οποία μας έχουν στιγματίσει, δεν φταίμε εμείς, αλλά ότι φταίμε εμείς εάν συνεχίζουμε τη ζωή μας με πνευματική τεμπελιά, του στυλ κλαίγομαι ότι είμαι άτιχος και ξοδεύω την ενέργεια μου στο να παραπονιέμαι, ξοδεύω την ενέργεια μου στο να προσπαθώ να πάρω ε, ήχτο η λύπηση από τους άλλους, ή ξοδεύω την ενέργεια μου στο να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου και τους άλλους ότι είμαι άτυχος, παρά να ξοδέψω την ενέργειά μου στο να δράσω, να δράσω ουσιαστικά ώστε να αλλάξω την τύχη μου. Εμείς θα αλλάξουμε την τύχη μας, κανένας άλλος. Εμείς κάνουμε τον εαυτό μας άτυχο ή τυχερό. Σας έχω αναφέρει ξανά και σε live και σε διάφορα άλλα βίντεο για ένα βιβλίο που έχει τίτλο The Lack Factor, ο παράγον τύχη, το οποίο αναφέρεται σε μια μεγάλη μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ήταν τυχεροί και βασικά χαρακτηριστικά από αυτά ήταν ότι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν τυχεροί. Δηλαδή, αν κάποιο είναι πεπισμένο ότι είναι άτυχο, θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε θα σαμποτάρει την τύχη του ή θα μποϊκοτάρει την τύχη του, και επίση οτιδήποτε αρνητικό του συνέβαινε το χρησιμοποιούσαν σαν ένα εφαλτήριο για να κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Δηλαδή, αρνητικά συμβάντα, αρνητικά περιστατικά συμβαίνουν σε όλου. Η διαφορά όμω είναι ότι κάποιοι αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα παίρνουν ως αφορμή για να βελτιώσουν τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι αυτά τα αρνητικά περιστατικά που συμβαίνουν, όχι χαρακτηριστικά, αρνητικά περιστατικά, τα παίρνουν ως μια πολύ καλή δικαιολογία για να συνεχίσουν να κλαίνε και να κλαίγονται και να είναι μίζεροι. Έχεις κατάθλιψη, υπάρχει θεραπεία. Πά στο ψυχίατρο, σου γίνεται διάγνωση, παίρνει την αντικαταθλιπτική θεραπεία, πά στο ψυχολόγο, κάνεις ψυχοθεραπεία, το λύνει το πρόβλημα. Και είπαμε υπάρχουν και δωρεάν δομέ. Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα. Τι οποίε μπορείτε να τι βρείτε στην ιστοσελίδα μου.thankla.bed.com στην αρχική σελίδα. Επίση, έχω μια ερωτική απογοήτευση. Ναι, υπάρχει τρόπο να το ξεπεράσω. Μπορώ να διαβάσω ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Μπορώ να παρακολουθήσω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Μπορώ να πάρω την τεράστια ευκαιρία να πάω σε έναν ψυχολόγο, να κάνω ψυχοθεραπεία και να δω ποια είναι τα δικά μου ζητήματα. Και να μην ασχολούμαι με το γιατί με χωρί αυτό ο γκόμενο ή αυτή η γκόμενα. Ή έχω μια απώλεια άλλη, πιο σοβαρή. Υπάρχει τρόπο να διαχειριστεί το πένθο, να διαχειριστεί την απώλεια. Θυμηθείτε μόνο τα βίντεο που κάναμε πριν δύο εβδομάδε, που είχαν να κάνουν με το συλλογικό πένθο και το συλλογικό τραύμα, από αυτό που συνέβη και στα τέμπη. Που είπαμε τρόπου, δώσαμε τρόπου για να διαχειριστούν οι άνθρωποι δύσκολε καταστάσει. Υπάρχουν λύσει είναι όμως το χέρι σου και είναι όμως το χέρι μου είτε να καθίσω να κλαίγομαι και να απολαμβάνω τη μιζέρια και την ατυχία μου και να απολαμβάνω, χρησιμοποιώ επίτηδε τη λέξη απολαμβάνω, γιατί υπάρχουν τα δευτερογενή ωφέλη της κατάστασης αυτής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κλαίγεται, παίρνει κάποια συμπάθεια από τους άλλους, ειδικά τους ανυποψία τους άλλους, Αυτού, α, τώρα θα, θα κλαφτούν σε ένα ψυχολόγο ο οποίος η, α, αναγνωρίζει τη χειριστικότητα και αναγνωρίζει τις λειτουργικούς μηχανισμούς άμυνας, δεν θα τους λυπηθεί ο ψυχολόγος, δεν θα τους χαϊδέψει, θα τους παρακουνήσει, θα τους πει τι είναι αυτά που λες τώρα. Εντάξει, σου συνέβη και κάτι άσχημο, συμβαίνουν σε όλους άσχημα πράγματα, δεν έχει νόημα να λες και να ξαναλες το άσχημο που σου συνέβη και να αναπαράγεις το δράμα, όχι το τραύμα, το δράμα και να λειτουργεί με ένα δραματικό τρόπο. Υπάρχει η ιστριωνική διατραχή προσωπικότητας, η οποία αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι είτε drama queen σαν είναι για γυναίκε, είτε drama king σαν είναι για άντρε. Του ανθρώπου που κλαίγονται με ένα δραματικό τρόπο, παρουσιάζουν τα προβλήματα του με ένα δραματικό τρόπο, όχι γιατί θέλουν τα προβλήματα του να τα επιλύσουν, όχι γιατί θέλουν να φέρουν ευαισθητοποίηση και awareness γύρω από τα προβλήματά του, αλλά γιατί ακριβώ θέλουν τα, να χρησιμοποιήσουν τα προβλήματα του σαν το λογότυπο του ή σαν την ταυτότητα τους. Ποιος είσαι, είμαι ένας δυστυχισμένος. Ποιος είσαι, είμαι ένας άτυχος. Ποιος είσαι, είμαι ένας που δεν έχω κάνει τους κύκλους μου. Είμαι μία που είμαι 40 και δεν έχω παντρευτεί. Είμαι μία που δεν έχω κάνει το ένα. Είμαι ένας που δεν έχω κάνει το άλλο. Ποιος θέλεις να είσαι. Ποιος θέλεις να είσαι. Ποιος θέλεις να είσαι. Ένα celebrated victim, ένα θύμα το οποίο ε, παίρνει επιβεβαίωση και ε, ε, θεωρείται αξιόλογο επειδή είναι θύμα ή θες να είσαι ένας επιζών, ένας survivor, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα βάζει κάτω όσα δύσκολα πράγματα και αν του, αν του συμβούν αναγνωρίζει τις δυσκολίες του, δίνει στον εαυτό του το χώρο και το χρόνο να πενθύσει για τις δυσκολίες του αλλά δεν κάνει τις δυσκολίες του σημαία δεν κάνει τις δυσκολίες του παντιέρα, δεν κάνει τις δυσκολίες του την ταυτότητά του και δεν παραμένει σε μια κατάσταση μιζέριας και συνεχούς κλαψίματος. Κλαμμένοι άνθρωποι και χειριστικοί είχαμε κάνει ένα βίντεο πριν 6-7 χρόνια το οποίο είχε σπάσει ρεκόρ θεάσεων. Κλαμμένα και χειριστικά άτομα. Ναι. Θέλουμε να είμαστε κλαμμένοι και χειριστικοί εμείς. Ελπίζω πως όχι. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν, σκόσουμε τα μανίκια μας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας και να σταματήσουμε να κλεγόμαστε για τα προβλήματά μας και να αποφασίσουμε συνειδητά μέσα μας ότι είναι πιο σημαντικό για μας να έχουμε το όφελος της επίλυσης των προβλημάτων παρά να έχουμε το όφελος ότι μας συμπονούν και μας λυπούνται οι άλλοι γιατί είμαστε πολύ χάλια. Αυτό το βίντεο είναι γενικό και ουδέτερο, δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι γενικό και ουδέτερο και ελπίζω να αποτελέσει αφορμή και εφαλτήριο για ανθρώπους οι οποίοι έχουμε πενθήσει αρκετά την ατυχία μας, ούτω ώστε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ουσιαστικά για την επίτευξη της επιτυχίας μας σε όλους τους τομείς. Και η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι να καλλιεργήσει τη σχέση με τον εαυτό του και να ξεπεράσει τα όποια κολλήματα, κομπλεξιλίκια του και οτιδήποτε τον κρατάει πίσω από του να ζει δημιουργικά, να ζει ομαλά και να μπορεί ουσιαστικά να χαίρεται τη ζωή και όχι να χαίρεται όταν το λυπούνται οι άλλοι επειδή είναι άτυχος. Με όλη μου την αγάπη.